Νέο επεισόδιο επίθεση σε βάρος μαθητή ήρθε να προσθεθεί στα απανωτά κρούσματα ενδοσχολικής βίας που καταγράφονται το τελευταίο τρίμηνο σε γυμνάσιο των Χανίων, οδηγώντας σήμερα τον Σύλλογο Διδασκόντων στην εισαγγελία. Το τελευταίο περιστατικό ήρθε να ξεχυλήσει την οργή τόσο των γονέων και κηδεμόνων όσο και των εκπαιδευτικών του σχολείου, που επανειλημμένα είχαν απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας λύση για τα συχνά επεισόδια από μαθητή με προβλήματα συμπεριφοράς. Οι συνάδελφοι στο συγκεκριμένο σχολείο, με αιτήματα από πέρσι και φέτος, συνεχώς χτυπάνε κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και στο ΚΕΔΑΣΥ και στην Εισαγγελία Ανηλίκων για την κατάσταση στην οποία υπάρχει στο σχολείο. Το αίσθημα της ασφάλειας και το αίσθημα το παιδαγωγικό το οποίο πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την καθημερινότητα των παιδιών μας στο σχολείο το οποίο πάνε έχει χαθεί. Είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά. Συμπεριφοράς που δεν είναι αυτή η οποία προβλέπεται. Είχαμε ενημερώσει τα αρμόδια όργανα όσο οφείλαμε σαν σύλλογος. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου, στο οποίο φυτά ο μαθητής, ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση. Ήδη η διευθύντρια του σχολείου έχει δώσει κατάθεση για όσα συνέβησαν στο σχολείο. Ακούμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουν μηνύσεις απέναντι σε εκπαιδευτικούς. Μηνύσεις από την οικογένεια του παιδιού που από την εισαγγελία ανηλίκων θα είναι μηνύσεις. Ο μαθητής που έπεσε θύμα επίθεσης υπέστη ειρηνικό κάταγμα. Δεν είναι όμως ο μοναδικός. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου εδώ και καιρό έχει επισημάνει την ανάγκη αποκατάστασης της ηρεμίας και της ασφάλειας στον χώρο της σχολικής μονάδας με συγκεκριμένες αναφορές, χωρίς να βρίσκει ανταπόκριση. Είχαμε πάρει απάντηση ότι τα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία λέμε είναι υπερβολικά και ότι δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι είναι ο μέσος όρος όλων των σχολείων της πόλης μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας σου λέει ότι όλα είναι μέσος όρος, άρα είστε υπερβολικοί, τα δεδομένα και οι πράξεις σίγουρα δεν τον δικαίωσαν. Σε παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσε σήμερα η ΕΛΜΕ έξω από την Εισαγγελία Χανίων, εκπρόσωποι του κλάδου τόνισαν πως δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί να γίνονται σάκι του μπόξ. Θέλουμε κάθε παιδί να έχει το σχολείο που του αντιστοιχεί, τις υπηρεσίες που πρέπει να του παρέχει η πολιτεία και το κάθε σχολείο να μπορεί να λειτουργεί πολύ καλά για όλα τα παιδιά. Αυτό θα το διαφυλάξουμε. Δεν μπορεί να γινόμαστε εμείς ο σάκος του μπόξ, είτε κυριολεκτικά, και εννοώ αυτό που λέω, είτε μεταφορικά. Για τα βαθύτερα αίτια της ενδοσχολικής βίας μίλησε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Χανίων, Μιλτιάδης Κλονιζάκης, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό των γονέων και κηδεμόνων. Δυστυχώς, όσο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, όσο οι γονείς τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσο προσπαθούν με κάθε τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες καθημερινότητας και δεν στέκονται κοντά στα παιδιά τους, δυστυχώς, και όσο τα παιδιά έχουν μια εύκολη πρόσβαση σε αυτό που λέμε ηλεκτρονικά μέσα, διαδίκτυο κλπ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δυστυχώς θα είμαστε μάρτυρες τέτοιων φαινομένων. Οι καταγγελίες τόσο προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, όσο και προς το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής και την Εισαγγελία Ανηλίκων, μιλούσαν για λεκτική και σωματική βία σε βάρος μαθητών και εκπαιδευτικών, ακόμη και για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μαθητριών. Για συστηματική υποβάθμιση του προβλήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μιλάει η ΕΛΜΕ.